Απίστευτο τοπίο. Είναι κάτι από νορβηγικό θρίλερ σίγουρα. Άλλη μια πολύ ωραία διαδρομή που μπορείτε να κάνετε εδώ στο National Park είναι το πράσινο μονοπάτι που ξεκινάει από το Tourist Station και καταλήγει στη λίμνη Tornetresk. Η διαδρομή μπορείς να τη συνεχίσεις και μετά το κίτρινο μονοπάτι προς το Φαράγγι, δηλαδή μετά το Φαράγγι βρίσκεις το πράσινο μονοπάτι και συνεχίζεις προς τη λίμνη Tornetresk. Η λίμνη προέρχεται από τα απομεινάρια ενός παγετώνα, ο οποίος της έχει δώσει βάθος 168 μέτρων, καθιστώντας τη δεύτερη βαθύτερη λίμνη στη Σουηδία. Λοιπόν, φτάσαμε στη λίμνη. Και εδώ τι φάση παίζει. Εδώ υπάρχει ένα μέρος το οποίο έχουν στο κάρι ξύλα και μπορείς να κάτσεις να ανάψεις φωτιά να ζεσταθείς από μόνος σου. Αν όμως δεν έχει ξύλα όπως δεν έχει τώρα, μπορείς να ειδοποιήσεις το Tourist Station ή να το room το μουσείο για να σε προμηθεύσουν ξανά ξύλα. Νομίζω, φαντάζομαι, δεν θα γίνεται ακριβώς τώρα. Τους ειδοποιείς για να φέρουν ξύλα, να έχει και ο υπόλοιπος κόσμος που έρχεται εδώ να μπορεί να ανάψει και να ζεσταθεί. Τα έχουν όλα όμως οργανωμένα. Παίζει σφυράκι, ξυλοκόπτεις κάτω και βάζεις εδώ το κορμό και κόβεται. Απίστευτη φάση. Δεν σας έχω δείξει ακόμα το καλύτερο όμως. Πέρα από τη λίμνη. Μπροστά από τη λίμνη ακριβώς έχει μια σάουνα. Μπορείς εσύ δηλαδή να μπεις, να αράξεις, να κάνεις τη σάουνά σου και να βλέπεις το παγωμένο αχανές τοπίο. Καλά, απίστευτο τοπίο. Είναι κάτι από νορβηγικό θρίλερ σίγουρα. Θα γυρίσω να σας δείξω τώρα. Τώρα κατεβαίνω στη λίμνη. Το permafrost είναι ένα κοινό φαινόμενο που βλέπεις γύρω από τη λίμνη, που λόγω της κλιματικής αλλαγής πλέον έχει αρκετές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του. Παντού πάγος. Αν δεν μένετε εδώ, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε και μια στάση στο Tourist Station για να ζεσταθείτε και για να φάτε το υπέροχο φαγητό που μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα. Πόπι, τι τρως? Πάντα. Κι εγώ? Βίγκαν πάντα. Μην
ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι και like στα βίντεο σου.